Γιατί και τι γίνεται με την κοινοβουλευτική ομάδα, όπου εδώ μπορείτε εσείς να έχετε πολύ καλύτερη πληροφόρηση από οποιονδήποτε άλλο. Έτσι. Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Είμαστε ένα κόμμα που λειτουργεί δημοκρατικά, όπου συλλογικά θα ληφθεί η απόφαση και επί της συμφωνίας. Ατυχής η διατύπωση από τον κύριο Παπά. Να ολοκληρώσω. Δεν ήταν και επιτυχημένη, αυτό είναι αλήθεια. Παραπέμπει σε αρχηγικά κόμματα. Εμείς δεν είμαστε αρχηγικό κόμμα. Συλλογικά θα αποφασίσουμε και η μειοψηφία, αν προκύψει, θα υλοποιήσει μια απόφαση που λαμβάνει η πλειοψηφία. Με συνειδητό τρόπο. Όχι με άνωθεν επιβαλλόμενη πειθαρχία. Είναι αλήθεια, σας αποδίδεται η δήλωση ότι αν δεν ψηφίσουν 12 βουλευτές. Δεν υπάρχει δήλωση. Ούτε έχω μετρήσει 12. Πάμε για κάλπες. Επαναλαμβάνω. Δεν έχω κάνει κανένα μέτρημα για 12 βουλευτές. Δεύτερον, είναι σαφές. Αυτό δεν έχει να κάνει με, έχει να κάνει με κοινή πολιτική λογική. Αυτό πάντως αναφέρεσαι απλή. Αν δεν ψηφίσουν 12 βουλευτές. Αν δεν περάσει από την πλειοψηφία. Όχι, αν δεν ψηφίσουν 12 βουλευτές και ψηφίσουν οι βουλευτές του ποταμιού, περνάει. Έχετε πει ότι θα πάτε σε κάλπες. Η κυβέρνηση έχει εκλεγεί για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της σε ρίζα τετραετίας. Άρα η συμφωνία που θα υπογράψει τώρα βεβαίως δεν ικανοποιεί το σύνολο του προγραμματός της. Πρέπει να ικανοποιεί τον πυρήνα όμως. Και ο πυρήνας είναι η σταδιακή έξοδος από τη λιτότητα. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις για να μην σας κόψω μάλιστα, το σκέψη σας. Προσέξτε όμως. Είπατε η κυβέρνηση έχει εκλογή με. Τετραετίας ορίζοντα. Ορίζοντα τετραετίας. Και τα μέτρα με ορίζοντα τετραετίας είναι. Θα δούμε τα μέτρα αυτά θα είναι εποφελία ή επιζημία του ελληνικού λαού. Αυτό θα το κρίνουμε. Αμέσως μετά. Και θα κρίνει ο κόσμος. Αμέσως μετά.